Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Πού είμαι? Είμαι στον Αλφα. Είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα, 7 Ιούλη. Μια συγκίνηση τη νιώθω. Γι' αυτό σκέφτηκα να σας πάρω μαζί μου στην τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν. Τι λέτε? Σήμερα μπορεί να δούμε κλάματα, είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό μπορώ να, να σου το εγγυηθώ. Είμαι κλαψιάρα, οπότε μπορεί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με δείτε να κλαίω. Μόλις έφτασα λοιπόν και πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα εδώ. Καλημέρα! Να το παιδί! Πάνε στην ώρα! Πάνε στην ώρα ήρθα! Πάνε στην ώρα! Αυτή εδώ πέρα είναι η αρχισυντάκτρια της καρδιάς μας, η οποία σήμερα θα κάνει μαλλί, μακιγιάζ. Για την τελευταία εκπομπή ετοιμάζεσαι? Ναι. Γιατί? Όχι. Γιατί έχεις νευράκια? Πραγματικά, η αγαπημένη μερικούσλα. Και αυτός εδώ πέρα, ο άνθρωπος, αυτός. Αυτός, έλα κοντά. Τι θέλεις? Όχι, γιατί ρε παιδιά έτσι, επειδή στην τελευταία εκπομπή, τι έγινε, Αλέξανδρος Πρίστης. Εδώ όλο το επιτελείο. Δεν προλάβαμε να χτενιστούμε. Το κορίτσι αυτό είναι η Μελίκα που μας περιποιείται τα μαλλιά μας και η Ελένη. Ποια Ελένη? Μακιγιάζ. Ο κόσμος βλέπει τι κάνει. Μία κρατάει τα μαλλιά, η άλλη κρατάει πινέλα. Αυτό εδώ το κορίτσι, το γνωστό και αυτό, Όλγα. Εδώ ο Κωνσταντίνος. Α, και Γιώργος! Πήγα να πω, τον κύριο αυτό δεν τον ξέρω. Τι κάνετε? Αυτός είναι ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Και αυτό εδώ το αγόρι. Από εδώ είναι προφή, από εδώ. Εντάξει. Φέρε μου την κάμερα την ώρα που θα ντύνεσαι να σε τραβάω εγώ. Φιλιά στο βασάλο του φίλου μου. Έλα να σε τραβάω. Τι λες καλέ. Κάπου εκεί είναι και η Ναταλία. Γεια σου Ναταλία. Ετοιμάζεται. Βλογκάρο. Βλογκάρι. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Έλα και εσύ μέσα, γιατί πού πας? Βγάλε το σου χέρι σου. Αααα, Παναγία μου! Θα τα κόψεις αυτά, δεν πειράζει. Όχι, δεν κόβω τίποτα. Α, τι ζώρο χωρίο είναι αυτό. Αγάπη μου! Λοιπόν, αυτό είναι το καμαρινάκι μας, δεν σας το έχω δείξει ποτέ. Είναι λίγο άδειο τώρα. Είναι άδειο, ναι, είναι τελευταία μέρα. Σήμερα τα έχουμε αδειάσει όλα. Βάλουμε αυτό. Θέλω να το σπάσουμε. Θέλω να βάλουμε αυτό με αυτό. Α, το θέλεις. Αυτό. Ναι. Το θέλεις να το σπάσεις, ε. Ωραία λοιπόν. Ας αρχίσουν οι δοκιμές. Πες μου λίγο εδώ πέρα. Τι να σου πω. Τελευταία φορά που είσαι στο καμαρίνι. Τελευταία φορά στο καμαρίνι. Τι συγκίνηση είναι αυτή για φέτος? Μπορεί να αλλάξουμε καμαρίνι το χρόνο. Δεν θα αλλάξει. Χαίρετε. Α, το μαθές. Το μαθές. Ε. Και πάμε τώρα να ντυθούμε. Όχι, να ντυθούμε, ντυθήκαμε. Να βαφτούμε και να χτενιστούμε. Τι να κάνω, να κάτσω εδώ ή εδώ? Εδώ, πώς. Εδώ. Δεν ξέρω, να παράλληλα θα κάνουμε. Α, θα κάνουμε παράλληλα. Τι θα κάνουμε? Σπαστά. Θέλω να πεις μια ιστορία. Πες μας μια ιστορία. Θα σας πω λοιπόν ότι πιο μικρός, βρίσκα μέχρι πέντε. Έλα πιο κοντά, έλα πιο κοντά. Εγώ έχω ένα θέμα, όταν ακούω τραγούδια, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Και επειδή όμως μ' αρέσει να τα τραγουδάω, φτιάχνω δικά μου. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα παιδικό τραγούδι, ναι, που είναι ο μικρός τυμπανιστής, που τον ξέρουμε όλοι. Ναι, πώς πάει? Λοιπόν, το τραγούδι λέει, ξεκινάει και λέει, μου παν, έλα, να πάμε να δεις. Το γνωστό τραγούδι, ναι, σε όλους. Σε πολύ απλή μετάφραση, για όσους δεν το καταλαβαίνουν, ναι. Λέει, μου παν, κάποιος δηλαδή μου είπε, έλα, να πάμε κάπου, να δεις κάτι. Ναι. Όχι. Μου παν, έλα, που είναι το όνομα του μικρού τυμπανιστή, πάμε να δεις. Μου ταιριάζει πιο πολύ και λέω, μικρός τυμπανιστής αυτός είναι μαύρος, οπότε μου πανέλα ταιριάζει κιόλας σαν όνομα. Και άκουγα, μου πανέλα, πάμε να δεις. Ο Μουπανέλας δηλαδή, ναι, σε απλή μετάφραση, είναι εγώ είμαι Ευρυδί και είσαι ο Κωνσταντίνος και ο Μουπανέλας ο μικρός τυμπανιστής. Ναι. Εντάξει. But I can't.
kept searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Έχω να καταγγείλω ότι αυτές εδώ οι Κλάρες να ετοιμαστούν κάνουν 40 χρόνια. Και έχουν μένα τον κακομοίρη πεταμένο στην άκρη, μια ξεπέτα εκεί, μια πούδρα, ένα κάτι τέτοιο. Ξεπέτα ακούω. Ξεπέτα τη στιγμή. Στο make-up ξεπέτα. Όχι πουθενά αλλού και άστα να πάνε. Δυστυχώς. Ένα δράμα ζω, ένα δράμα, μια χρονιά. Πω, πω. Μαλλί καθόλου. Σας χαιρετώ, καλό κουράγιο και το μαλλί. Πάλι με κοντοβράκι είσαι. Πάλι με κοντοβράκια είσαι. Δηλαδή δεν μαζεύεσαι επιτέλους. Θέλω να πω κάτι για την Ευρυδίκη, δεν ξέρω αν θα προλάβω να το πω στον αέρα. Κανένα φίλτρο μπορεί να βάλει μετά. Είναι ένα κορίτσι που δεν έχει τον ανταγωνισμό ούτε την Απόστολα Ξυλογιώτη, τίποτα, δεν το ξέρει τι είναι, δεν το ξέρει. Δεν υπάρχει καλύτερη συνεργάτηνα. Και τώρα θα συνεχίσω το πάστομα. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρυδίκη είναι το καλύτερο κορίτσι. Καλύτερη νοικοκυρά, βασάλο, πρόσχη, αγόρι μου. Μη δεν την παντρευτείς, θα κοπανάς το κεφάλι σου. Και μη και δεν μας καλέσετε στη βάπτιση, όλα αυτά δεν ισχύουν που λέμε. Καλά, βέβαια, εγώ ξέρεις. Και τις προάλλες ντυμένος για βάπτιση. Βάπτιση. Εγώ πήγα στη βάπτιση κατευθείαν, όχι στο γάμο. Με αυτά τα πλησίματα, ναι, εσύ ωραία. Το γάμο το θεωρώ σίγουρο ότι θα μας καλέσει. Μαγειρεύει, πλένει, το σπίτι πένα, το κορμί λαμπάδα, το μαύρισμα. Λουξότικα τρόπικα. Λοιπόν, τι άλλο ζητάς? Τι άλλο ζητάς? Λοιπόν, αυτό το κορίτσι είναι διαμάντη. Και δουλεύει σαν σκυλί όλη μέρα. Ναι, γιατί τι θέλει ένας άντρας για να είναι ευτυχισμένος? Την κοπέλα του μαυρισμένη. Δεν μας χαλάει να ξέρεις. Μετράει. Μετράει. Το μαύρισμα μετράει να ξέρεις. Λοιπόν, αυτά. Η Εύρη είναι το καλύτερο κορίτσι. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που σε γνώρισα και βρέθηκε. Βρέθηκε ένας άνθρωπος να με κάνει να καταλάβω ότι έκανα λάθος στην κριτική μου για αυτόν. Είσαι το καλύτερο κορίτσι του κόσμου. Το εννοώ. Αλήθεια. Ναι. Ευχαριστώ. Θα σε ψήφιζα τώρα να μείνεις. Α, εντάξει. Πότε δεν ξέρεις. Μπορεί. Έχω μαζέψει ήδη κάρτες. Α, εντάξει. Του να ψηφίσω. Okay. Αυτά είναι τα πιο καλά παιδιά της παραγωγής μας. Μπλέξαμε με σένα γι' αυτό. Αχ, αυτά θέλω να ακούτε. Πες τώρα, να δεις πως θα σου σηκωθούν όλα εδώ πέρα. Ναι, θα μου σηκωθούν όντως, οι τρίχες έτσι. Μπήκαμε στο ψυγείο, παιδιά. Εδώ μέσα η θερμοκρασία είναι στους μείον 20. Γεια σας, παιδιά! Τι κάνετε? Γεια σας! Τι κάνετε? Να τα... Να το σκελεωνίδας μας. Το παιδί το είδατε πριν με τα κοντοβράκια του. Να τα. Τη βλουζα... Βλογκάρο. Την τελευταία μας εκπομπή. Σήμερα που είναι η τελευταία εκπομπή, έχουμε πισίνες. Και σίγουρα δεν θα μπορούσε να λείπει το φλαμίγκο. Μα τι έχετε φτιάξει εδώ πέρα? Θα μπούμε μέσα? Γρηγόρη, θα μπούμε μέσα? Εμενόμενοι είναι. Τα ποδαράκια, θα βρέξουμε ποδαράκια. Εγώ θα μπω να ξέρεις. Συζητάμε κάθε Σάββατο τι έχει συμβεί στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Φως το τον, είμαστε φανατικοί και οι δύο. Φωτίζουμε τα Σαββατοκύριακα. Τα μεσημεριανά Σαββατοκύριακα. Είπε η παρουσιάστρια της καρδιάς μας. Θέλω να πάρεις την κάμερα σου και να έρθεις εδώ να δείξεις την παραγωγή. Τα έδειξα. Splay Splash! Γεια σας, πώς σου πάει το Βαλαβάνι fans! Πώς σου πάει το λευκό? Αλήθεια. Και χθες το είπα. Ευχαριστώ! Σε φωτίζει! Μα, ευχαριστώ πολύ! Ευχαριστώ. Θα περάσουμε καλά, θα κλάψουμε σήμερα, πιστεύεις? Θα κλάψουμε, θα σε πάρουμε με κρίσεις! Αυτό μας θα κάνει τώρα από να κάνουμε ένα παραγραμμικό. Visual graphics, έτσι. Γεια! Τι θες ρε άνθρωπο, πού θα παίξεις αυτό το πράγμα? Θα μου δώσεις λεφτά το για να CNN. Αλλιώς εγώ δεν σου έχω δώσει άδεια γι' αυτό. Νομίζεις, νομίζεις. Η κόρη μου τα έχει πρόβλημα. Γιατί? Γιατί θέλει να βγει μαζί σου, όχι μαζί μου. Γιατί την έφερες, λεφτά έχω μπει. Δεν ήξερα ότι θα είστε εδώ. Πού πας. Τι να πω, έφυγε. Ευρυδίκη, ξάπλωσε στο στρώμα. Να ξαπλώσω, μάλιστα. Ο Κώστας θα κάνει, μέσα στην πισίνα. Εσύ που πας να κάτσεις? Θα το βάλουμε στο στρώμα. Τρόμαξα.
Ευρυδίκη, δεν μας τα έκανες αυτά όλη τη χρονιά. Θα μιλήσεις, θα μιλάω μόνο. Για το τέλος, αγόρι. Θέλω να μου δώσω ένα φιλί. Περίμενε. Φωτιζόμαστε κατάλληλα. Εντάξει, δεν είμαι τόσο τέτοιο. Αχ, 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 ο τσουχτερός. Αμάρτια με το τσουχτερός. Δεν σ' αρέσει. Λυσάξατε. Όχι. Όχι. Εντάξει. Είμαι εγώ τσουχτερός. Ναι. Όχι. Θες την αλήθεια. Ναι. Είμαι εγώ τσουχτερός. Τσουχτερός. Έχεις δει πιο συναισθηματικό άνθρωπο από μένα. Ναι. Ναι. Τσουβλικό. Ναι. Ευρυδίκη, πες αλήθεια στον κόσμο. Τον εαυτό της έχεις δει. Πες αλήθεια στον κόσμο πόσο ευαίσθητος είμαι. Πες αλήθεια πόσο ευαίσθητος είμαι. Πολύ. Πήγαινε να κλάψει κιόλας πριν. Ο Χάρης τρώει πάλι. Χάρη, έλα. Όταν ξυνίζει. Κοροϊδεύεται, δεν είμαι εγώ ευαίσθητος. Εντάξει, δεν είσαι και. Δεν είσαι και σαν την καρδιά μου, Μάρτα Μπούρτσι. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Και γι' αυτό λέει αυτά που λέει. Μπούρτσι. Μάρτα τι. Μπούρτσι. Μπούρτσι. Μπερδεύει τι μπούρτσε με. Πάμε! Στα πουλιά, όχι εσείς. Στα πουλιά με τα πούπουλα έχει φοβεί η Ευρυδίκη. Τώρα για μένα θα μιλάμε. Για ποιο θα μιλάμε. Για σένα. Δικό σου το blog. Για σένα θα μιλάμε. Να μιλήσουμε για σένα. Για μένα μιλήσαμε, να μιλήσουμε για τη Φωτεινή. Ναι, Φωτεινή. Η Φωτεινή τι θα πούμε. Εγώ είμαι που είναι γλυκούλα. Η Φωτεινή ξεκίνησε ένα πίτμουλ δημοσιογραφίας. Πώς με έλεγε τη γλυκιά. Α, γλυκιά χολή. Ναι. Γλυκιά. Είναι γλυκιά χολή. Και έμεινε γλυκιά. Ναι, πιστεύει χολή, έμεινε γλυκά. Ο Χάρης. Ο Χάρης είναι μια γλυκιά σχέση. Ο Χάρης είναι απρόβλεπτος. Ο Χάρης είναι αυτός που μπορεί να πει τα καλύτερα πράγματα στο καταλληλότερο χρόνο. Έτσι, αυτό είναι. Ναι. Απλά να μου έρθει έμεινα. Η Ναταλία. Η Ναταλία είναι η Ναταλία και η βασίλισσα της Πάσας. Ούτε ο Ρονάλντο. Ούτε ο Ρονάλντο. Πραγματικά. Πραγματικά δεν υπάρχει θέμα που να μην το πασάρει. Δηλαδή, ό,τι και να σου δώσουν. Θα το δώσεις ρε παιδί μου. Ό,τι και να μου δώσουν. Άμα μου δώσουν κάτι πολιτικό, τι θα πω. Όχι, εντάξει. Και στο πολιτικό θα βρεις να πεις. Και στο πολιτικό θα βρεις να πεις. Και θα πασάρεις το βίντεο. Κοίτα πόσο κοντό είμαι να μας. Έχεις κρυφτεί από πίσω τώρα κι εσύ. Εντάξει. Όχι. Είναι τιμή μας που μας έκανες εδώ. Έκανες το ψυχικό και ήρθες. Αφού είσαι μια κούκλα, δεν χρειάζεται. Θα γδυθείς εσύ. Εσύ θα γδυθείς. Εγώ. Τον αφήνεις να γδυθεί, Μέρη. Δεν νόμουν άλλο τον χρόνο, πόσο άλλο κακομοίρης. Δεν είναι κανένα άλλη δουλειά. Έλα μου, δεν τα λέει και εξετάξτε, δεν έκανε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Κάτσε, πάμε από εκεί. Νάτσι. Πάμε και για φωτογραφία. Καλό καλοκαίρι! Καλό καλοκαίρι! Και κάπως έτσι... Και κάπως έτσι... Τελειώνει αυτό το βίντεο. Ελπίζω να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσατε, να στεναχωρηθήκατε. Φεύγουμε. Γιατί φεύγουμε για λίγο. Για πολύ λίγο. Γιατί... Το Σεπτέμβριο. Καλύτερο δεν θα γίνεται. Ε. Ακόμα καλύτερο δεν θα γίνεται. Ε. Ακόμα καλύτερο δεν θα γίνεται. Θέλω να σας πω αφού είστε όλοι εδώ ένα ευχαριστώ για αυτή τη σεζόν που πέρασε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε παιδικάκι. Ευχαριστούμε που υπάρχεις και κάνεις τη ζωή μας πιο όμορφη. Και κάντε like. Ακολουθήστε όλα τα παιδιά. Subscribe. Αφήστε το σχολείο σας. Εμείς δεν έχουμε YouTube. Και τώρα ακολουθήστε τα παιδιά στο Instagram. Ακολουθήστε. Τα προφίλ εδώ είναι από κάτω. Κάντε like, κάντε εγγραφή και ραντεβού σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια. Φιλάκια.